Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107 και 4. Μπάσκετ City και πάλι κοντά σας. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη τα λέμε μαζί 8 με 10, συγγνώμη. Με θέματα αποκλειστικά και μόνο του μπάσκετ. Εδώ τον τελευταίο καιρό η εκπομπή ήταν λίγο κομμένη, καθώς υπήρχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων της πόλης στο ποδόσφαιρο. Και έτσι αναγκαστικά πήγαμε λίγο πίσω όσον αφορά την επικαιρότητα. Έχουμε να καλύψουμε αρκετό έδαφος, καθώς ξεκινήσαν οι προετοιμασίες των ομάδων. Πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Μάλλον ξεκίνησε, έτσι έχει τελειώσει η αναμονή και ξεκίνησε η νέα χρονιά, νέα αγωνιστική χρονιά με τις προετοιμασίες των ομάδων στον χώρο του μπάσκετ. Έτσι, γιατί το πράγμα ξεκινάει πιο αργά. Θα δούμε λίγο τι γίνεται με τις προετοιμασίες, πώς κλείσαν τα ρόστερ οι ομάδες. Ο Άρης ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής ακόμα δεν έχει κλείσει το ρόστερ του, κάνει κάποιες κινήσεις, άργησε λίγο ο Ηρακλής, αλλά συνέχεια έχουμε κάθε μέρα παραμέρα για κάποια εξέλιξη στον Ηρακλή, κάποια ανακοίνωση, παραμονή, μεταγραφή, κάτι αρχίζει να κινείται εκεί πέρα. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν κλείσει τα ρόστερ του στο μεγαλύτερο κομμάτι, έτσι, όσον αφορά την επόμενη χρονιά, και γενικά έτσι είχαμε αρκετές μεταγραφικές κινήσεις και από τις ομάδες γενικότερα της Αλφάνα που έχουν κλείσει το ρόστερ, έτσι, με την πιο χαρακτηριστική, αν θέλετε, μεγάλη μεταγραφή του Μασιούλη στην ΑΕΚ. Θα δούμε λοιπόν τι γίνεται στην Α1, θα δούμε τι γίνεται στην Α2, θα δούμε τι γίνεται φυσικά στο NBA, όπου και αυτό το έχουμε αφήσει και εκεί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την έναρξη της χρονιάς. Έχει βγει ήδη το πρόγραμμα, έχουν βγει τα παιχνίδια τα ιδιαίτερα, δηλαδή Christmas Day, New Year's Day κτλ. Έτσι τα διάφορα ιδιαίτερες μέρες όπου συνήθως τυχαίνει να μπαίνουν κάποια ντέρμπι, έτσι. Συνήθως δηλαδή τα Χριστούγεννα βλέπουμε ντέρμπι, και φέτος θα δούμε κάτι ανάλογο. Ανακοινώθηκαν επίσης και τα παιχνίδια που θα γίνουν στο εξωτερικό σε κάποιες πόλεις εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, αυτά τα λεγόμενα exhibition games που κάνουν οι Αμερικανοί για να προωθήσουν το NBA και σε άλλες χώρες, και συνήθως έρχονται και στην Ευρώπη και στο Μεξικό πάνε, αλλά έρχονται και εδώ σε εμάς στην Ευρώπη, έτσι, κυρίως προς Λονδίνο μεριά ήταν τα τελευταία χρόνια και στη Βρετανία. Θα δούμε τι γίνεται και στις χαμηλότερες κατηγορίες, γενικά ό,τι νέα έχουμε όσον αφορά το χώρο του μπάσκετ. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Ξεκινήσουμε λίγο από τον Άρη. Ο Άρης που ολοκλήρωσε το ρόστερ του και με τη μεταγραφή του Γιώργου Αγγέλου, του γιού του Βαγγέλη Αγγέλου, ο οποίος αγωνιζόταν στο Περιστέρι. Ένας παίκτης που σύμφωνα με τη λογική του προπονητή μπορεί να δώσει λύσεις και θα είναι ουσιαστικά βοηθητικός όσον αφορά το σουτ και κάποιες ανάσεις βασικούς περιφερειακούς. Ο Άρης, ο οποίος είναι όλοι παίκτες του εδώ, έτσι, πλήρη αποστολή πλέον στην προετοιμασία, και οι Αμερικανοί είναι εδώ και οι Έλληνες άπαντες όλοι είναι εδώ. Ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε την προετοιμασία, καθώς το Σεπτέμβριο αρκετά νωρίς έχει τα παιχνίδια με τη Δυναμό Τυφλίδας, μπαίνει και στη διαδικασία του κυπέλου, εφόσον περάσει την Τυφλίδα μετά έχει την Ίσνη, μετά πάει εφόσον περάσει την Ίσνη το τρίπεδο. Γενικά δηλαδή ο Σεπτέμβριος για τον Άρη είναι πολύ δυνατός και γεμάτος μήνας, οπότε είναι λογικό ο Αγγέλου να ξεκίνησε νωρίς την προετοιμασία και να θέλει φυσικά να έχει όλους τους παίχτες στη διάθεσή του από την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας. Η προετοιμασία του Άρη λοιπόν, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά εκεί περίπου στις 10-11 με τις εγχρωματικές εξετάσεις. Στις 13 είχαμε την πρώτη προπόνηση της ομάδας και κλεισμένων των θυρών, έτσι. Θα υπάρξει Media Day όταν ο Άρης επιστρέψει από την προετοιμασία στην Θεσσαλονίκη. Τότε θα γίνει μια Media Day για τους δημοσιογράφους, προκειμένου να μιλήσουν και οι παίκτες και οι προπονητές, έχοντας δουλέψει κιόλας όλοι μαζί κάποιες μέρες. Σήμερα το νέο όσον αφορά τον Άρη ήταν η παρουσία του Δημήτρη Γουλιέλμου στο μουσείο της ομάδας, όπου έδωσε το παρόν όλη η ομάδα, παίκτες, τεχνικό team και το υπόλοιπο γενικά επιτελείο της ομάδας, που ανακοινώθηκε πριν μερικές μέρες, θα το δούμε και αυτό. Ο ιδιοκτήτης Sky Aris, ο Δημήτρης Γουλιέλμος, ο οποίος έδωσε το παρόν, μαζί ήταν και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο κ. Χάρης Παπαγεωργίου, ο αντιπρόεδρος της ομάδας ο κ. Νίκος Κάλεν. Ουσιαστικά ήταν ένα καλωσόρισμα του κ. Γουλιέλμου προς τους καινούριους παίκτες της ομάδας και φυσικά στο μουσείο του Άρη, που ομολογουμένως είναι ένα από τα πιο ωραία μουσεία γενικά στην Ελλάδα, χωρίς αμφιβολία, αλλά και γενικά στην Ευρώπη. Και νομίζω είναι
Ήταν καλό αυτό το να γίνει παρουσία στο μουσείο για να δουν και οι Αμερικανοί κυρίως, αν ξέρεις κανείς τον Μπελ, και οι Αμερικανοί να δουν πράγματα μέσα από τα βίντεο, έτσι να πάρουν λίγο γεύση μουσείου, να πάρουν γεύση Άρη, έτσι. Κάτι που έχουμε ξανααναφέρει ότι στο εξωτερικό πάρα πολλές ομάδες και στο NBA ακόμα, όταν φέρνουν παίχτες καινούριους, τους περνάνε πρώτα από τέτοιες διαδικασίες. Δηλαδή πρώτα από το μουσείο να μάθουν την ιστορία που ήρθαν, τις ομάδες που ήρθαν. Έτσι. Το κάνουν για παράδειγμα και οι Lakers που γνωρίζω, το κάνουν και άλλες ομάδες στο NBA, που κάνουν και στο εξωτερικό. Έτσι. Ο κ. Βουλιέλμος, λοιπόν, σύμφωνα και με ενημέρωση που έχουμε από την ΚΑΕ Άρης, καθώς δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι σε αυτή τη συγκέντρωση, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι καλωσορίζει τους νέους παίκτες στο σπίτι του ελληνικού μπάσκετ, στο σπίτι του Άρη. Θέλουμε να χτίσουμε, λέει, μια σχέση οικογένειας μαζί σας, γιατί έτσι αισθανόμαστε. Οτιδήποτε πρόβλημα έχετε, μας ενημερώνει και κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ο Άρης, λέει, δεν είναι μια τυπική ομάδα. Είναι κάτι ξεχωριστό για Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα. Φέρε τον μπάσκετ πίσω στην πόλη του. Είμαι ενθουσιασμένος, είπε, που η συνάντηση γίνεται στο μουσείο του Άρη. Μπορείτε να δείτε φανέλες θρύλων της ομάδας, όπως του Γκάλι, του Γιαννάκη, του Παπαγεωργίου, του Ιωαννίδη. Εμείς, λέει, σας πιστεύουμε, μπορείτε να γίνετε δικοί μας ήρωες, είπε ο κ. Γουλιέλμος προς τους παίχτες του Άρη. Θέλουμε από εσάς να δίνετε 100% λέει το δυνατόν, να ματώνετε τη φανέλα σας και αν το κάνετε αυτό θα μπορέσετε να γίνετε σύγχρονοι ήρωες του Άρη, είπε ο κ. Γουλιέλμος, ο οποίος παρακολουθεί και την προπόνηση της ομάδας στη συνέχεια με τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης. Έτσι, την πρωινή, ήταν η σημερινή πρωινή προπόνηση της ομάδας του Άρη. Ομολογουμένως μια πολύ καλή κίνηση αυτή, έτσι, από τον κύριο Γουλιέλμο, για να δείξει ότι είναι και παρόν στην όλη διαδικασία, στην όλη προσπάθεια να καλωσορίσει τους χαίρους παίχτες, τους καινούργιους παίχτες, γιατί και οι Έλληνες ως ένα βαθμό είναι καινούργοι, αλλά εντάξει, ο Έλληνας γνωρίζει κάποια πράγματα. Ξαναλέω ότι το γεγονός ότι έγινε στο μουσείο για μένα είναι σημαντικό, γιατί πρέπει όλοι οι παίχτες να περνάνε από μια τέτοια διαδικασία για να μαθαίνουν που ήρθαν. Έτσι, τώρα απλά να συμφωνήσω ένα παίχτη και να μπει ο παίχτης και να δει 5 βιντεάκια στο YouTube, δεν τον βάζει στη λογική να ξέρει σε ποιο σωματείο πήγε. Έτσι, δεν το λέω μόνο για τον Άρη, νομίζω και στον ΠΑΟΚ γίνεται κάτι ανάλογο πλέον. Δηλαδή, ο κάθε παίχτης περνάει από μια διαδικασία ενημέρωση μέσα από το μουσείο που είχε ο ΠΑΟΚ εκεί για να γνωρίζει κάποια πράγματα. Έτσι, είναι καλό, θεωρώ ότι είναι καλό, κυρίως για τους Αμερικάνους. Για να ξέρουν, γιατί οι Αμερικανοί είναι αυτοί που κάνουν για μένα τη διαφορά σε μια ομάδα, με τη λογική ότι αν ξέρουν που ήρθαν, αν ξέρουν σε τι σωματείο είναι και την ιστορία που κοβαλά το σωματείο, μπορεί να δώσουν κάτι παραπάνω. Να μην είναι απλά μια μισθοφορική σχέση, συμβολιακή, αν θέλετε, έτσι, να ξεφύγει λίγο από αυτό το καθαρά επαγγελματικό, όπως έγινε με τον Μπέλ, ας πούμε, για παράδειγμα. Όπου ο Μπέλ πέρσι έπαιξε και απλήρωτος, ήταν ο μοναδικός που έμεινε, έπαιζε και τραυματίας και υπέγραψε ξανά. Έτσι. Δηλαδή ο Μπέλ ανέπτυξε με τον Άρη μια άλλη σχέση, ιδιαίτερη. Αυτά από το σημερινό ρεπορτάζ στο συγκεκριμένο κομμάτι. Έτσι, μια πρώτη γνωριμία των παιχτών με τον ιδιοκτήτη ουσιαστικά της ομάδας, τον κύριο Γουλιέλμο. Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του κανονικά. Έτσι, οι προπονήσεις γίνονται στο Αλεξάνδριο, θα πάει στο Άργο Σορεστικό. Εκεί μετά θα δώσει κάποια φιλικά προετοιμασίας γενικότερα πριν επιστρέψει η Σαλονίκη και μπει στη λογική της προετοιμασίας για τα παιχνίδια με τη Δυναμό της Φιλιδάς, έτσι, στον πρώτο προγραμματικό του Basketball Champions League. Θυμίζω ότι εφόσον άρεσε αποκλειστεί, έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στο FIBA Euro Cup, την τέταρτη ουσιαστικά διοργάνωση της μπασκετική διοργάνωση που έχουμε εδώ στην Ευρώπη. Στον Άρη θεωρούν ότι θα δώσουν, δηλαδή από ό,τι φαίνεται είναι θετικοί στο να δώσουν το παρόν εφόσον η ομάδα αποκλειστεί σε αυτήν την διαδικασία, έτσι, να μπουν στην τέταρτη δηλαδή διοργάνωση της της FIBA, την δεύτερη της FIBA, την τέταρτη μπασκετική, αν θέλετε, κάτι το οποίο, εντάξει, το έχουμε ξαναναλύσει, έχει τα υπέρ και τα κατά του, έτσι όπως και η παρουσία του Άρη στα προγραμματικά έχει τα υπέρ και τα κατά. Έτσι, ο Αγγέλου θέλει παιχνίδια, είναι μια ομάδα με 5 καινούργιους ξένους και άμα βάλει και τους Έλληνες κανείς, μιλάμε για μια πολύ νεανική ομάδα και νέα ομάδα με πάρα πολλά νέα πρόσωπα, και ο Αγγέλου ξέρει ότι για να δέσει αυτή η ομάδα θέλει πάρα μα πάρα πολύ χρόνο. Έτσι δεν είναι πολύ απλό, δηλαδή για να μπει στη λογική να δέσει αυτή η ομάδα γρήγορα, έτσι, και να δώσει κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι
θα είναι σημαντικά. Ειδικά στην αρχή. Ο Άρης προετοιμάζεται για την αρχή κυρίως. Έτσι το ξεκίνημά του είναι δυνατό. Αυτά όσον αφορά τον Άρη, θεωρώ ότι πολύ δύσκολο να γίνει κάποια μεταγραφική κίνηση. Φαίνεται ότι υπάρχει ίσως ένα κενό στα backup των ψηλών. Δηλαδή μετά το Μαγκή είναι ο Χριστίδης και ο Βουλγαρόπουλος, οι δύο νεαροί. Που ο Χριστίδης αξιοποιείται και σαν τεσάρι πολλές φορές. Βέβαια, λογική του Αγγέλου με χαμηλά σχήματα, με γρήγορα σχήματα, δεν βάζει στο παζλ, αν θέλετε, ακόμα ένα κομμάτι ψηλού. Έτσι, δηλαδή το παζλ έχει ολοκληρωθεί. Θεωρώ ότι αυτό θα φανεί με βάση στην πορεία, αλλά ο Άρης και λόγω του μπαν δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν δεν πάρθει ένα παίκτη με αξινή στο ποτάθμα, νομίζω ότι θα κλείσει το ρόστερ του Άρη και θα μείνει έτσι. Είναι νομίζω σημαντικό να δούμε κάποια στιγμή. Θα δούμε τον Άρη βασικά, όλοι μας θα το δούμε στα επίσημα παιχνίδια. Αυτό είναι αλήθεια. Να δούμε όμως εκεί πώς θα λειτουργήσει ο Άρης. Λογικά ο Άρης θα πάει σε ένα χαμηλό σχήμα, πολύ σκληρή άμυνα, γρήγορο μπάσκετ, πίεση. Έτσι, γιατί και οι Αμερικανοί έχουν ξαναπεί ότι είναι παίχτες με λογική αμυντική. Όσοι έχουν έρθει στον Άρη. Λοιπόν, αυτά για τους κίτρινους. Ξεκινήσαμε έτσι λίγο το ρεπορτάζ με τον Άρη, γιατί μπήκε αυτή η συνάντηση του κ. Γουλέλου με τους όλους τους παίχτες, συνάντηση γνωριμίας. Τα θέματα του Άρη βέβαια δεν έχουν τελειώσει. Μπορεί αγωνιστικά η ομάδα να χτίσει ένα ρόστερ, να γίνουν μεταγραφικές κινήσεις καλές, θεωρώ. Έτσι, δηλαδή, όλοι οι παίχτες που ήρθαν, οι Αμερικανοί, αξιόλογοι παίχτες με παρουσία πολύ καλή την περσινή χρονιά. Τα θέματα του Άρη βέβαια είναι άλλα. Έτσι, τα θέματα του Άρη είναι τα οικονομικά, τα θέματα του Άρη είναι τα δικαστικά, τα θέματα του Άρη είναι το πού θα βρεθούν τα χρήματα και για τη φετινή χρονιά, αλλά και φυσικά και για τα χρέη. Έτσι, το πολύ σημαντικό κομμάτι που είναι τα χρέη. Όπως είχαμε ξαναπεί εδώ από την εκπομπή πριν αρκετό καιρό, το μπαν δεν λύθηκε, γιατί και η πρόταση που έκανε ο Άρης ήταν πολύ, θα λέγαμε, πολύ συμφέρουσα για τον Άρη και όχι τόσο για τους παίχτες. Και όταν το έχουμε ξαναπεί, οι Αμερικανοί ειδικά, όταν έχουν δικαιωθεί από τη FIBA, δεν τους ενδιαφέρει αν ο Άρης θα κάνει μεταγραφές ή όχι. Η κάθε ομάδα θέλουν τα λεφτά τους. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι στο μυαλό τώρα των δικών και του κ. Γουλέλμου είναι πρώτον πώς θα καλυφθεί η φετινή χρονιά. Το τηλεοπτικό από την ΕΡΤ, μπορεί να πει κάποιος ότι πήρε μια μικρή αύξηση ο Άρης, αλλά δεν είναι κάτι τρομερό. Έτσι, δηλαδή, το ποσό να φτάσει 250.000 ευρώ για την χρονιά. Κάτι που σημαίνει ότι για να καλυφθεί και το φετινό μπάτζετ, το οποίο είναι κοντά στις 4 εκατοστάρια, ίσως και λίγο παραπάνω, πρέπει να βρεθούν έξτρα έσοδα. Έτσι. Έξτρα έσοδα από διαφημίσεις, έξτρα έσοδα από εισιτήρια, αν θέλετε, δηλαδή να πάει πάλι ο κόσμος στο γήπεδο. Το έχω αναλύσει αυτό το θέμα με τον κόσμο. Δεν μπορείς να υπολογίσεις τη φετινή χρονιά, ειδικά ένα στάνταρ κομμάτι κόσμου να πάει στο γήπεδο. Έτσι. Υπάρχει μες στη μέση το ποδόσφαιρο. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση φετινή στον Άρη. Δεν μπορείς να πεις ότι θα έχω τα νούμερα τα περσινά. Έτσι. Αν το κάνει αυτό κάποιος στην ΚΑΕ και υπολογίζει ότι θα έχει τη στήριξη του κόσμου σύμφωνα με την περσινή παρουσία, για μένα είναι λάθος. Δεν μπορείς να υπολογίσεις τα περσινά νούμερα και να πεις ότι και φέτος θα έχω τον ίδιο κόσμο. Έτσι. Εδώ ακόμα δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα τι γίνεται με τα διαρκείας. Έτσι. Δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη αγώνα. Έχουμε φτάσει μέσα Αυγούστου, πάμε προς τα τέλη και ακόμα δεν έχει υπάρξει τίποτα για τα διαρκείας. Ξαναλέω ότι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν βγάλεις τα διαρκείας δεν μπορείς να βάλεις μέσα τα προκριματικά. Έτσι, δηλαδή, να βγάλεις διαρκείας χωρίς Ευρώπη είναι ένα θέμα αυτό. Έτσι, δεν μπορείς να βγάλεις διαρκείας και να μην έχεις μέσα την Ευρώπη και να τη βάλεις μετά σε άλλα διαρκείας. Είναι λίγο περίεργο. Λογικά θεωρώ ότι θα περάσει η διαδικασία της Ευρώπης και μετά θα βγάλει άλλες διαρκείες. Για να δει αν θα περάσει στους ομίλους, ώστε να βγάλει και μια ανάλογη τιμή προφανώς στα διαρκείας. Γιατί άλλη τιμή θα είναι μόνο για την Ελλάδα και άλλη τιμή. Βέβαια θα μπορείς να κάνει δύο διαρκείες. Έτσι, να βγάλει ένα για την Ελλάδα και ένα για την Ευρώπη εφόσον περάσει. Γιατί το αυτό σημαίνει ότι τα διαρκείας θα βγουν τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτώβρη. Αν περιμένεις στην Ευρώπη για να δεις τι θα κάνεις, που θα πας. Γενικά στο θέμα το διαρκείας νομίζω ότι άρχισε να μείνει πάρα πολύ πίσω. Ναι, υπάρχουν τα προγραμματικά, θα μπορούσε να βάλει μια λογική ότι βγάζω διαρκείας για την Ελλάδα,
έτσι, και τα παιχνίδια του κυπέλου, και εφόσον περάσω στην Ευρώπη, βγάζω νέα διαρκές για την Ευρώπη με μια τιμή μικρή, έτσι, φθηνά, ώστε να μπορεί να πάει ο φίλαθλος και να αγοράσει και ένα δεύτερο διαρκές, το οποίο θα έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι. Και βάζω τα προκριματικά, ξέρω εισιτήριο, έτσι, ξέρω εισιτήριο. Και τα διαρκές, ας πούμε, που παίρνουν για την Ελλάδα, τους βάζω να μπουν τζάμπα και στα προγραμματικά. Δηλαδή με το διαρκείας. Έτσι, θεωρώ ότι έμεινε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι Καϊάρης. Στο θέμα του διαρκείας. Και με έχουν ρωτήσει πάρα πολύ φίλοι τι γίνεται, και εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν υπάρχει ξεκάθαρο τι γίνεται. Έτσι, στο θέμα του διαρκείας. Λοιπόν, αυτά. Καλύψαμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερο ρεπορτάζ, κυρίως ΠΑΟΚ. Θα μιλήσω με Νίκο Μοσχοβίτη, να δούμε τι θα μας μεταφέρει και αυτός, έτσι, ο οποίος είναι σε άδεια πλέον, οπότε θα τα λέμε μαζί για κάποιες μέρες. Θα δούμε τι έχει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκλήρωσε και αυτός, αν δεν κάνω λάθος, το ρόστερ σε πολύ μεγάλο βαθμό, και μετά θα ασχοληθούμε και με πολλά θέματα της επικαιρότητας. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, να ζέρουμε και πάλι εδώ, Basket City, Λίμπρο 107 και 4 μέχρι τις 10 μαζί. Μιλήσαμε για Άρη, αναλύσαμε λίγο τα δεδομένα όσον αφορά το ρεπορτάζ του Άρη, με τις μεταγραφές, με το ρόστερ το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Πάμε να μιλήσουμε τώρα και με τον αδιούχο Νίκο Μοσχοβίτη, ο οποίος βρίσκεται σε ένα πολύ ωραίο νησί στην Ελλάδα, έτσι, πολύ καλή επιλογή. Να δούμε τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, που και ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, έχει κλείσει για το τώρα στο Ρήσικο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σαμάδη, καλησπέρα και στους ακροατές. Τι γίνεται, πώς περνάς εκεί? Καλά, ρε φίλε, σήμερα ήρθαμε, εντάξει, δεν έχουμε ακόμα πολύ. Είναι πολύ ωραία, φίλε. Είναι πολύ ωραία. Είναι δεύτερη φορά που ερχόμαστε. Είναι δεύτερη φορά που ερχόμαστε, ναι. Άρα ξέρεις τι γίνεται. Με ΠΑΟΚ, ναι, ναι. Τι γίνεται, έκλεισε το ρόστερ, πρέπει να το κλείσει, έτσι. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Σήμερα που μιλάμε δεν μπορώ να το πω με σιγουριά ότι έκλεισε το ρόστερ. Ναι. Θεωρητικά, αν σκεφτείς ότι ο τελευταίος που αναμενόταν και σήμερα γύρω στις 8.30 στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ο Τζορντίν Βίλιαμς, που προέκυψε τη τελευταία στιγμή, να το πούμε έτσι, ότι είναι ο έκτος Αμερικανός, κάποιος θα σκεφτεί ότι το ρόστερ έκλεισε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το πω με σιγουριά ότι έκλεισε το ρόστερ. Γιατί και η περίπτωση του Βίλιαμς είναι λίγο έτσι πολυσύνθετη. Και νομίζω ότι μέχρι το τέλος, τέλος πάντων εκεί μέσα στο Σεπτέμβριο, ο ΠΑΟΚ θα ψάξει και άλλες περιπτώσεις που μπορεί να τον να προκύψουν μπροστά του κάποιων Ελλήνων που μπορεί να τον ενδιαφέρουν. Δεν μπορώ να το αποκλείσω το ενδεχόμενο. Yeah. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ το χέρι μου στη φωτιά ότι ο ΠΑΟΚ δεν ασχολείται με τον Χαλαπόπουλο, δεν μπορώ να το βάλω. Yeah. Ειδικά αν μείνει και ελεύθερος. Δεν μπορώ ποτέ να αποκλείσω πάντα με πολύ μεγάλη αλλαγή οικονομικών δεδομένων το να προκύψει ξανά ένα ενδεχόμενο να επιστρέψει ο Μαυροκεφαλίδης. Μικρό σήμερα που μιλάω, πολύ μικρό. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω, να σου πω με το χέρι μου στη φωτιά ότι δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται. Ναι. Έτσι. Καλά, βέβαια, ναι. Στην περίπτωση του Λουκά σίγουρα τα δεδομένα, ναι, όπως είπες, τα οικονομικά είναι λίγο... Ναι, είναι κάτι που τώρα που μιλάμε φαίνεται πολύ μακριά, αλλά... Υπάρχει ένα, ξέρω εγώ, 5%, να το πω έτσι, το οποίο από τη στιγμή που υπάρχει δεν μπορείς να το αποκλείσεις οριστικά. Θεωρητικά, αν το δεις, ο ΠΑΟΚ που έχουν ξεκινήσει και οι αφήξεις του από χθες, σήμερα και ο Αθηναίου και ο Τζορντίν Βίλιαμς, αναμένονται οι δύο Αμερικανοί, ο Πόπ και ο Τζαμάλ Τζόνς την Κυριακή, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτές τις μέρες ξεκινάνε εργομετρικά και οι αιματολογικές εξετάσεις. Την άλλη εβδομάδα ο Χάτσερ, ο Γκος, μπαίνει στη διαδικασία προπονήσεων, στη διαδικασία προετοιμασίας και στη διαδικασία φιλικών που ξεκινάνε από 30 Αυγούστου με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το διακλεισμένο θηρών στο Μέτσοβο. Το κομμάτι του ρόστερ φαίνεται, να το πω έτσι, ότι έχει κλείσει, αλλά ας κρατάμε μια πισινή για το οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει. Μπορεί να προκύψει και τίποτα. Να. Αλλά μπορεί να προκύψει κάποια περίπτωση ακόμα και μια ακόμα προσθήκη στο ρόστερ. Έτσι κι αλλιώς ο Τζορντίν Βίλιαμς, που είναι η τελευταία προσθήκη, είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί ναι μεν υπάρχει συμφωνία για ένα χρόνο, αλλά μιλάμε για ένα παιδί που η συμφωνία αυτή έχει να κάνει, είναι ένα παιδί μάλλον που προέρχεται από πανεπιστήμιο δεύτερης κατηγορίας, το LSU Αλεξάνδρεια. Έκανε μια τρομερή χρονιά πέρσι, είναι η αλήθεια, με 20 πόντους και κάτι
κοντά στο 45% στο τρίποντο, στοιχεία τα οποία και νούμερα τα οποία δεν μπορούν να σε αφήσουν αδιάφορο. Ήταν και μια περίπτωση πολύ προσιτή έτσι οικονομικά για τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θα πω ότι έρχεται για να δοκιμαστεί, αλλά δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι θα είναι στο ρόστερ την επόμενη σεζόν. Ναι, μεν υπάρχει συμφωνία, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να δοθεί και δανεικός αν τέλος πάντων δεν χωράει στο ρόστερ. Γενικά στον ΠΑΟΚ αυτή την περίπτωση την έχουν στο νου τους. Αν τους προκύψει από φέτος, δηλαδή να είναι ένας παίχτης σημαντικός στο ρόστερ με τα χαρακτηριστικά που διαθέτει, να υπάρχει, αν όχι, με μια τέτοια συμφωνία να αναβρεθεί κάπου αλλού και του χρόνου να είναι στον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν είναι μόνο ετήσια συμφωνία με τον συγκεκριμένο παίχτη, αλλά αν πάει κάπου αλλού και τα πάει καλά, ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα για να τον κρατήσει και ένα-δύο χρόνια ακόμα. Μην ξεχνάμε για τον Williams, είναι αυτό που έχουμε πει και νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι. Το Σεπτέμβριο υπάρχουν παράθυρα της εθνικής ομάδας. Αν από το ρόστερ μιας ομάδας λείπουν 3-4 παίχτες, σε διάστημα προετοιμασίας καμιά δεκαριά μέρες, δεν είναι μικρό το διάστημα αυτό, είναι σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ έχει πλέον και τον Αθηναίου, έχει τον Μαργαρίτη, έχει τον Κόνιαρη. Αν έχει τον Χρυσικόπουλο να λείπει, μπορεί να του λείπουν 4 παίχτες. Εγώ λέω θα λείπουν σίγουρα 3. Είναι πιθανό να λείπουν και 4. Μπορεί να πάει και στους 4 όμως, ναι, σίγουρα. Ναι. Είναι οπότε πρόβλημα. Χρειάζεται και κορμιά, χρειάζεται και, και παίχτες, χρειάζεται και επιλογές. Γιατί δεν είναι ένα διάστημα 2-3 ημερών που okay, είναι ένα διάστημα καμιά δεκαριά ημερών που όπως για να το κάνεις, έτσι χρειάζονται και περισσότεροι παίχτες. Οπότε για το Williams θα είναι εδώ στην προετοιμασία. Εγώ λέω ότι θα είναι σίγουρα και σε όλο το κομμάτι έτσι του Σεπτεμβρίου και των φιλικών, και μετά από αυτή την υπόθεση, μετά από αυτή τη διαδικασία που θα είναι εκεί, θα αποφασιστεί ποια θα είναι η επόμενη κίνηση, αν θα παραμείνει στο ρόστερ ως έκτος ξένος, κάτι που γι' αυτό μπορεί να παίξει ρόλο, ή αν θα βρεθεί κάπου αλλού. Το κρατάω γιατί είναι τελευταία προσθήκη αυτή του Williams και έχει λίγο ενδιαφέρον η παράμετρο της συμφωνίας. Πάντως με κάνει εντύπωση αυτό με το Χαραλαμπόπουλο που ανέφερες, γιατί ακούστηκε γενικά, υποτίθεται όλοι τον είχαν τελειωμένο στο Περιστέρι το Χαραλαμπόπουλο, αλλά ακούγεται ακόμα και αυτό έτσι, το να μην είναι και ελεύθερος ακόμα. Ρε εσύ ξέρεις τι γίνεται με το Χαραλαμπόπουλο, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, επειδή και εγώ λίγο έτσι πρωτού έρθουν οι μέρες της άδειας, λίγο το έψαξα το θέμα. Ο Χαραλαμπόπουλος καταρχάς σήμερα που μιλάμε, εγώ το είχα αφήσει από χθες, που είμαι λίγο έτσι off, δεν έχει μιλήσει στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Τυπικά. Ναι. Βγαίνει μέσα από το ρεπορτάζ. Okay, για να βγαίνει μέσα από το ρεπορτάζ, προφανώς στην άλλη που το γράψανε και μάλιστα έχει παίξει νομίζω και σε αρκετά μέσα, προκύπτει και μέσα από το Παναθηναϊκό. Έτσι. Το ότι είναι να μείνει ελεύθερος. Να μείνει ελεύθερος. Πολύ ωραία. Ο Χαραλαμπόπουλος είχε ένα συμβόλαιο για αυτή τη σεζόν με τον Παναθηναϊκό, που ήταν, αν θυμάμαι καλά, στα 250 χιλιάρικα ή στα 350, νομίζω 350 ήταν. Ωραία, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Okay, εγώ σου λέω δεν θα βγει στην αγορά με τόσα χρήματα. Έτσι, γιατί το ξέρει αυτό, και ο ίδιος ότι εννοείται. Δεν μπορεί να βρει αυτά τα λεφτά. Αυτό ωραία. Εννοείται, έτσι. Ωραία. Είναι όμως ένας παίκτης ο οποίος θα βγει στην αγορά με 60-70 χιλιάρικα. Πολύ λίγα είναι. Όχι, νομίζω τόσα θα βγει, δεν μπορεί παραπάνω. Νίκο. Δεν μπορεί παραπάνω από αυτά τα νούμερα. Και ειδικά με τις ομάδες ελληνικές που περισσότερες έχουν κλείσει ρόστερ. Πολύ ωραία. Ο Χαραλαμπόπουλος πέρσι λοιπόν έκανε μία χρονιά στον ΠΑΟΚ. Εγώ θα πω την πρώτη του ουσιαστική χρονιά, ναι, σε επαγγελματικό επίπεδο. Σωστό. Δηλαδή σε ομάδα που είχε ρόλο, σε ομάδα που είχε τη διάθεση και να τον περιμένει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρσι ο ΠΑΟΚ έφαγε και όλο το... Πρέπει να πω τη σωστή λέξη. Τέλος πάντων, δέχτηκε και όλες τις επικρίσεις γιατί τον πήρε δανεικό από τον Παναθηναϊκό. Τον περίμενε 3 μήνες, γιατί είχε κάνει την εγχείρηση για ένα θέμα που ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια στους προσαγωγούς. Προσπάθησε να του δώσει ρόλο. Του έδωσε, δεν του έδωσε, είναι μια άλλη κουβέντα. Έτσι. Ο κάθε παίχτης, εγώ ξέρω ότι θέλει να παίζει πάντα. Να μην βγαίνει ποτέ. Ωραία. Και φέτος το καλοκαίρι φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, την αφήνει αυτή την περίπτωση από την αρχή του καλοκαιριού. Ότι δεν θέλει, όχι να ξαναμπλέξει, αλλά επειδή είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση, να μην ξανασχοληθεί, να πάει σε άλλες περιπτώσεις. Έλα τώρα όμως ότι μπορεί να μείνει αρχές Σεπτεμβρίου ελεύθερος, ναι, ωραία, μέσα Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, εκεί, επειδή μιλάμε για ένα παιδί που όλοι, ρε παιδί μου, το βλέπουν σαν ευκαιρία ότι
να χτίσουμε πάνω σε αυτόν και να τον βγάλουμε το ταλέντο του. Γιατί το ταλέντο είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο, ναι. Δηλαδή έχει δεν μπορεί κανένας να το αφισβητήσει αυτό το πράγμα. Απλά το θέμα είναι πόσο διάθεση έχεις να τον αναπτύξεις, πόσα χρήματα έχεις να διαθέσεις, γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι που παίζει ρόλο. Και επίσης, μια ομάδα που θα πάρει ένα παίκτη στο Χαραλαμπόπουλο Ιούλιο μήνα, χτίζει το ρόστερ της. Και λέει ότι εκεί έχω το Χαραλαμπόπουλο. Οπότε θα πάω να πάρω ένα χι Αμερικάνο, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Μια ομάδα που θα πάρει Αύγουστο όμως, τέλη Αυγούστου, και ουσιαστικά έχει κλείσει το ρόστερ, θα το πω έτσι, και της προκύπτει και ο Χαραλαμπόπουλος, είναι λίγο ένα θέμα. Το αν μπορεί να τον. Κοίτα, να δεις, ναι, αυτό είναι, να του δώσει ρόλο. Αυτό θα έλεγα πριν που ανέφερες ότι ο Πάοκ, ας πούμε, δεν ασχολήθηκε όταν τελείωσε το περσινό πρωτάθλημα μαζί του. Γιατί ήταν ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί υπήρχε και το θέμα του Παναθηναϊκού. Το συμβόλαιο του Παναθηναϊκού, το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Έτσι και γίνεται κατανοητό ότι δεν μπορεί να το καλύψει ο Πάοκ. Αλλά και ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάλυψει ένα τόσο μεγάλο συμβόλαιο με ένα δανεικό παίκτη. Έτσι. Τα δεδομένα πλέον ευθυμένοι ελεύθερος αλλάζουν. Έτσι, τουλάχιστον όσον αφορά τον Πάοκ αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Αλλά και άλλες ομάδες. Σε αυτό που λες, συμφωνώ ότι είναι δύσκολο να δέσεις ένα τέτοιο παίκτη όταν έχεις κάνει ένα ρόστερ, το έχεις σχηματίσει, το έχεις δημιουργήσει. Αλλά απ' την άλλη, όμως, για μια γεμάτη χρονιά όπως αυτή που αναμένεται να έχει ο ΠΑΟΚ, έτσι, Ελλάδα και Ευρώπη, το να έχεις ακόμα έναν έξτρα παίκτη εκεί πέρα, δεν μου φαντάζει άσχημο σε οποιαδήποτε ομάδα έχει, έχει γεμάτη χρονιά. Συμφωνώ. Δηλαδή, να τον πάρεις, ας πούμε, ο ύφεστος, ο οποίος έχει χτίσει το ρόστερ, να τον πάρει όταν έχει ένα παιχνίδι εβδομάδα. Είναι δύσκολο να βρεις χώρο και χρόνο για το συγκεκριμένο παίκτη. Έτσι, ο ΠΑΟΚ όμως που έχει κύπελο, έχει πρωτάθλημα και έχει και ευρωπαϊκό, είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι, συμφωνώ σε μεγάλο ρόλο για μένα θα παίξει το οικονομικό. Με τι θα βγει στην αγορά ο Χαραλαμπόπουλος. Εγώ με τι δεν κασέ. Νομίζω ότι στην περίπτωση του Χαραλαμπόπουλου θα παίξει τόσο αυτό ρόλο, όσο το να πάει κάπου που θα νιώθει σημαντικός. Ναι. Εγώ είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο Χαραλαμπόπουλος την περασμένη σεζόν δεν τελείωσε χαρούμενα τη σεζόν. Ήθελε περισσότερα. Θα μου πεις πόσο περισσότερα. Ο Χαραλαμπόπουλος έκλεισε με μέσο όρο συμμετοχή στο πρωτάθλημα 20 λεπτά και μισό, 20,5 λεπτά. Δεν γίνεται, εντάξει. Δεν ξέρω πόσο παραπάνω μπορούσε να δώσει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, άμα θέλει και, παραπάνω από 20 λεπτά. Από 20 λεπτά παραπάνω, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία ομάδα αυτή τη στιγμή πρώτης γραμμής που θα του δώσει χρόνο τόσο πολύ. Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει. Κάποια ομάδα στο εξωτερικό, ίσως. Κάποια ομάδα από το 8 και κάτω στην Ελλάδα, ναι, μπορεί. Και πάλι αυτό με επιφύλαξη, με τη λογική ότι αν τον πάρει μια ομάδα από το 8 και κάτω, θα τον κλείσει τουλάχιστον για 2 χρόνια. Τι να σου πω. Έτσι. Αν ο Χαραλαμπόπουλος θεωρεί το επόμενο βήμα για την καριέρα του, εκεί που θα βρει ρόλο και θα κάνει αυτό που περιμένουμε όλοι να δούμε τόσα χρόνια και δεν το βλέπουμε, είναι το Λαύριο. Πάσο. Πολύ ωραία να πάει. Με το Λαύριο υπάρχει μια. Όσοι είναι στους παχυσιακούς κύκλους γνωρίζουν ότι το Λαύριο έχει μια αλφα σχέση με τον Παναθηναϊκό. Ναι, έτσι. Σίγουρα. Ναι. Οπότε εφόσον πάει εκεί θα πάει και με τις ευλογίες του Παναθηναϊκού, να το πω έτσι. Ότι θα τον παρακολουθούν. Ότι πάνε εκεί 2-3 χρόνια να παίξεις και αν τα πας καλά εμείς εδώ είμαστε. Άνα, μπράβο, έτσι. Ναι. Έτσι. Που νομίζω ότι αυτό θα γίνει όπου και αν πάει στην Ελλάδα πλην Ολυμπιακού. Έτσι. Ναι. Είναι αυτό που είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση και μια έτσι πολύ σύνθετη περίπτωση. Δηλαδή για μένα το Χαραλαμπόπουλο άμα πεις ότι θα τον πάρω 3 χρόνια, λέμε ένα παράδειγμα, να του δώσει ένα συμβόλαιο, ωραία, και να πεις ότι θα επενδύσω επάνω του, δεν πώς θα τον επενδύσει στη λογική ότι θα έρχεται από τον πάγκο για να μου δώσει, ξέρω εγώ, 5 ποιοτικά λεπτά. Είναι ένα παιδί που το ταλέντο του είναι τέτοιο που όντως, εγώ συμφωνώ ότι θέλει χρόνο, θέλει ευθύνες, θέλει αποφάσεις. Για να δεις αν μπορεί. Και θέλει και μια υγιή χρονιά. Ναι, συμφωνώ. Δεν έχει κάνει. Επίσης και για μένα, επειδή μιλάμε για ένα ταλέντο, μιλάμε για ένα μεγάλο ταλέντο του ελληνικού μπάσκετ, ωραία. Εγώ μπορεί να μην είμαι προπονητής. Ούτε εσύ ούτε κανένας. Στα δικά μου τα μάτια όμως ο Χαραλαμπόπουλος θα μπορούσε να γίνει ένα εξαιρετικό stretch τεσάρι, εφόσον όμως ένα χρόνο παρατήσει το κομμάτι καθαρά του να παίζω ή όχι, να βελτιώσει το κορμί του, να γίνει πιο δυνατός, να πάρει μυϊκά κιλά, ωραία, για να γίνει ένας παίκτης ο οποίος θα παίζει πολύ καλά ένα περιφερειακό τεσάρι. Ο Χαραλαμπόπουλος στο μυαλό του μέχρι και πέρσι, εγώ ξέρω ότι στο μυαλό του έχει ότι είναι 3. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι 3. Νομίζω ότι είναι 4. 3. Εφόσον δουλέψει κάποια πράγματα. Πολύ δουλειά για να γίνει 3. Έτσι είναι. Έτσι όπως έχουν γίνει πλέον τα πράγματα και στην Ευρώπη ακόμα, όταν θα έχει ο Χαραλαμπόπουλος αυτά τα χαρακτηριστικά. Ακριβώς, έτσι είναι. Έτσι είναι.
Έτσι. Δεν μπορείς να ακολουθήσεις. Οκ, okay, καλή αντίληψη, καλό ταλέντο, ωραία, καλά τα χίλια κιλά μπάσκετ που ξέρεις, αλλά άμα το κορμί δεν μπορεί να ακολουθήσει, πρέπει να δώσει τον τρόπο για να μπορεί να ακολουθήσει και το κορμί μαζί με τον μπάσκετ που ξέρεις. Γιατί αυτό είναι δεδομένο. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να το αφαιρέσει κανένας. Ναι, έχουμε πολλές περιπτώσεις με ταλέντα τα οποία μείναν ταλέντα και καθήκανε. Έτσι, δηλαδή δεν είναι μόνο. Ότι έχει ταλέντο το ξέρουν όλοι, το λένε όλοι και χρόνια για το παιδί. Ναι. Το θέμα είναι να μπει σε αυτή τη λογική που είπες πολύ σωστά εσύ, ότι πάω σε μια ομάδα για να παίζω 20-25 λεπτά. Έτσι, πάω σε μια ομάδα για να δουλέψω, να γίνω εγώ καλύτερος πρώτα, να βελτιώσω το σώμα μου, να βελτιώσω την ταχύτητά μου, τα στοιχεία μου όλα. Και μέσα από την ομάδα να γίνω καλύτερος, με ανάλογα με το χρόνο που θα με δώσει η ομάδα. Το να πάω σε μια ομάδα για να πω ότι θέλω να παίζω 25 λεπτά, θα μείνει, να σου πω κάτι. Εύχομαι να μείνει, γιατί είναι ένας πολύ καλός παίκτης για το ελληνικό μπάσκετ. Αλλά νομίζω ότι άμα μείνει σε αυτή τη λογική των 25 λεπτών, θα μείνει μια ζωή ένας παίκτης καλός για ομάδες από το 8 και κάτω. Και για μένα ο Χαρλαβόπουλος στο δικό του επίπεδο είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν ξέρουμε τι θέση παίζει. Είναι 3. Κάποιοι λένε ότι είναι 3. Κάποιοι λένε ότι είναι 4. Εγώ πάω με τους δεύτερους. Δεν ξέρουμε τι κάνει πολύ καλά στο παιχνίδι του. Δηλαδή, είναι καλό στο rebound. Α, οκ. Ναι. Έχει καλό shoot. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι λίγο ένας πιο ελαφρύς. Μπορεί να γίνει ίσως ένας πιο ελαφρύς Βεζένκοφ. Ναι, δεν διαφωνούμε. Δηλαδή και ο Σάσα δεν είναι το τριάρι, δηλαδή τεσάρι είναι. Το ότι μπορεί να παίξει και λίγο τριά, ναι, αλλά το στοιχείο του είναι το τεσάρι. Και στο σύγχρονο μπάσκετ πλέον τα τεσάρια. Δεν νοείται τεσάρι να μη σουτάρει από τα 25-6-75. Μα ίσα ίσα το θέλεις ακόμη περισσότερο αυτό το πράγμα. Ναι. Το θέλεις. Θέλεις ο τεσάρι σου να έχει σουτ. Θέλεις να τραβάει την άμυνα έξω. Θέλεις να μπορεί να βάλει την μπάλα στο παρκέ και να πάει στο καλάθι. Αυτό θέλουν πλέον οι περισσότεροι προπονητές από τα τεσάρια τους. Κάποιοι το θέλουν και από τα πεντάρια τους. Έτσι, για να καταλάβουν που πάει το μπάσκετ. Σωστό, σωστό. Ωραία. Αλλά σου λέω, η περίπτωση του Χαραλαμπόπουλου, ξαναλέω ότι εγώ δεν λέω ότι ο Πάοκ πάει να πάρει τον Χαραλαμπόπουλο. Γιατί δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Ωραία. Αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω κανένα ενδεχόμενο. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι αδιάφοροι στον Πάοκ. Τελείωσε το Χαραλαμπόπουλο. Όπως αδιάφοροι, για παράδειγμα, δεν είναι και για τον Λουκά. Απλά ο Λουκάς έχει κάποια συγκεκριμένα στάνταρ τα οποία πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή το οικονομικό. Ο Λουκάς μπορεί σήμερα που μιλάμε να βγαίνει στην αγορά με 250-300 χιλιάρια και να κάτι και ξαφνικά τέλη Αυγούστου να τουρθεί μια βότα 300 χιλιάρια και να πει πάω εκεί. Τελείωσε. Ναι. Δεν μπορείς να πεις κάτι. Αλλά μπορεί να πάει 10 Σεπτεμβρίου 15. Ωραία. Να μην βρίσκει κάτι σε αυτά τα χρήματα. Ωραία. Και να πει ότι πού να φύγω τώρα και να τρέχω ξανά στο εξωτερικό. Ας μείνω εδώ πέρα κοντά στην οικογένειά μου, γιατί πλέον ο Λουκάς έχει μια οικογένεια και με παιδιά. Ωραία, και να είμαι κοντά στο και να είμαι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έτσι, και να ρίξω το συμβόλαιό μου και να κάνω. Ναι, εντάξει. Γιατί ο Λουκάς, ας πούμε, ακούστηκε για την ΑΕΚ, έτσι το όνομά του. Πάλι? Πάλι για την ΑΕΚ. Και το είχε χαλάσει η ΑΕΚ πριν 3 χρόνια εδώ με τον Βασιλιάδη που είχε έρθει. Το είχα διαβάσει. Τότε ήταν, να γυρίσει και ο Μαυροκεφαλίδης. Αν θυμάστε ότι η ΑΕΚ μιλούσε με τον Βουγιούκα. Κάθε μέρα συμφωνούσε με τον Βουγιούκα, δεν συμφωνούσε. Τελικά χάλασε τον Βουγιούκα που πήγε, δεν θυμάμαι που είχε στην Κουμπά, νομίζω είχε πάει. Ναι. Και ξαφνικά έρχεται μια μέρα η ΑΕΚ και δίνει στο Λουκά 600 χιλιάρικα. Το Λουκά είχε ένα θέμα. Οπότε, πώς θα μείνει τον ΠΑΟΚ, δεν γινότανε. Και, ναι, αλλά ο Λουκά δεν έφυγε με καλό τρόπο που θυμάμαι την ΑΕΚ. Δηλαδή, δεν ήταν και καλή το διαζύγιο με την ΑΕΚ. Οπότε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχει βάση αυτό. Θα μου πεις βέβαια η ΑΕΚ, λέγαμε εδώ στην εκπομπή ότι φαίνεται ότι θα κατεβάσει λίγο την ταχύτητά της, αλλά με βάση και τις μεταγραφές που έκανε. Μόνο αυτό δεν βλέπουν, Νίκο, να κατεβάζει τα χέρια. Κοίταξε, οι δύο τελευταίες κινήσεις που έκανε και του Ματσιούλης που είναι πιο έτσι πιο λαμπάκι από δίπλα της φωτεινά και του Σάντρο. Του Σάντρο για μένα είναι πιο ψαγμένη κίνηση που ήταν πέρσι στην Ταρουσάφακα. Εντάξει, είναι και παίχτες που εντάξει, λέγεται ότι η ΑΕΚ πάνω από το 250 που είχε ταβάνει δεν έχει πάει. Και λέγεται ότι ο Σάντρος πήρε το 250 και ο Ματσιούλης πήρε 220. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Ο Ματσιούλης είναι ένας παίχτης Ευρωλίγκα, ό,τι και να λέμε. Έτσι. Σε ό,τι φάση και να είναι, είναι παίχτης Ευρωλίγκα. Ωραία, και ο Σάντρος είναι μια πραγματικά πολύ καλή προσθήκη. Απλά η ΑΕΚ έχει και αυτή κάποια ρίσκα. Με εκείνο τον Ρόμπερσον που πήρε τον άλλον που δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα με τα δύο ονόματα από την G League. Εντάξει, εκεί είναι λίγο ρίσκο οι επιλογές αυτές. Okay. Αλλά οι δύο τελευταίες προσθήκες του Σάντρος και του Ματσιούλης είναι πολύ καλές. Νομίζω ότι ο Σάντρος έχει στοιχεία τέτοια για να... Δηλαδή για μένα είναι παίξει επίπεδο Ολυμπιακού, να το πω έτσι. Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Σωστό. Ευρωλίγκα. Ναι, πολύ καλός παίκτης. Και ανεβάζει επίπεδο. Να δούμε. Λοιπόν,
Αυτά, ωραία. Να σε αφήσω να απολαύσεις τις διακοπές, έτσι. Θα σε χρειαστούμε ίσως την επόμενη εβδομάδα πάλι. Να ξέρεις. Καλό σας βράδυ, κύριε. Να είστε καλά. Καλή διασκέδαση, Ρίγο. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά τον Νίκο το Μοσχοβίτη από ένα όμορφο νησί έτσι, της Ελλάδας που έχουμε πάρα πάρα πολλά όμορφα νησιά. Χρόνο δεν έχουμε και λεφτά να πάμε να τα δούμε όλα, έτσι. Λοιπόν, μας ανέφερε για τον ΠΑΟΚ που ναι, μεν έχει κλείσει το ρόστερ, αλλά πολύ σωστά επισημαίνει για να είμαστε να περιμένουμε ίσως κάτι, να έχουμε έτσι λίγο τα μάτια με ανοιχτά, ότι κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος ο ΠΑΟΚ. Έτσι, μια από αυτές είναι του Χαραλαμπόπουλου, του Μαυροκεφαλίδη, ξαναλέμε για να μην θεωρηθεί ότι ο ΠΑΟΚ κοιτάει τόσο πολύ τον Λουκά. Νομίζω ότι το Λουκά, άμα ρίξει τα χρήματά του, όλοι θα τον κοιτάνε. Έτσι. Αυτοί μπορούν να δώσουν κάποια χρήματα. Γιατί πραγματικά είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και ανεβάζει την ομάδα επίπεδο. Αλλά το βασικό στην όλη υπόθεση του Μαυροκεφαλίδη είναι τα χρήματά του. Έτσι, δηλαδή, τώρα όταν βγαίνει στην αγορά με ένα συμβόλαιο στις 200.000, είναι πολύ λίγες οι ομάδες οι οποίες μπορούν να το δώσουν στην Ελλάδα. Έτσι, ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, δεν είναι μία από αυτές. Το να το κατεβάσεις και να μπει ο ΠΑΟΚ σε μια λογική να κάνει και μια υπέρβαση οικονομική για να φέρει ένα παίχτη που ίσως κάνει κλικ στον κόσμο, να φέρει ένα παίχτη που θα τον αλλάξει επίπεδο όσον αφορά και την Ευρώπη, που ξαναλέω ότι για μένα, για τον ΠΑΟΚ, η Ευρώπη πρέπει να είναι ένας στόχος πολύ σημαντικός. Έτσι πως είναι η κατάσταση, το πρωτάθλημα είναι δύσκολο να το χτυπήσει ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Το κύπελο είναι ανάλογα, πάμε με τις σκληρώσεις, με τα σχετικά, με όλα αυτά. Η Ευρώπη, το είδαμε και πέρσι με την ΑΕΚ, είναι ένας πιο ξεκάθαρος στόχος. Πιο βατός, αν θέλετε. Πιο ρεαλιστικός. Και σου δίνει και 1 εκατομμύριο. Δεν είναι λίγο το ποσό. Το να πάει να πάρεις ένα τίτλο ευρωπαϊκό και να πάρεις και 1 εκατομμύριο. Έτσι. Θα δούμε πώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Έτσι, λογικά έχει κλείσει το ρόστερ, αλλά είναι κάποια ερωτηματικά που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ. Έτσι, πώς θα προχωρήσει ο Μπάνε Πρέβης, η διοίκηση του Μπάνε Πρέβης, ο Λέσσα Παπαδεοδόρου. Θα δούμε. Του Παναλαμπόρου πάντως πιστεύω το θέμα θα παίζει γενικά για πολύ καιρό, για πολλές ομάδες. Έτσι, είναι καλός παίκτης, έχει κάποια κολλήματα, έχει το θέμα με τους τραυματισμούς, που γενικά, ας πούμε, έτσι έχει τα λεφτά χρόνια. Αυτό τα 25 λεπτά είναι θέμα. Έτσι, δεν μπορείς να τον πάρεις και να τον έχεις 25 λεπτά. Δηλαδή, ακούστηκε για τον Άρη, αλλά ο Άρης με βάση το ρόστερ του ήθελε να παίκτη το να το δίνει 5-6 λεπτά. Δεν μπορούσες να δώσεις χρήματα για να παίκτη 5 λεπτά να παίζει. Έτσι, και βέβαια και το οικονομικό είναι πολύ σημαντικό. Σε συγκεκριμένη περίπτωση και σε συγκεκριμένη μάλλον περίπτωση είναι σημαντικό. Έτσι, γιατί τα 250 που έχει το συμβόλαιο του Παναθηναϊκού, ο Χαραλόπουλος δεν μπορεί να τα βρει πουθενά στην Ελλάδα. Πουθενά. Του θα πάει στον Ολυμπιακό. Έτσι, ούτε η ΑΕΚ θα του δώσει τόσα λεφτά. Αν μπει στη λογική να πάρει το Χαραλάμπο, ούτε η ΑΕΚ θα του δώσει τόσα λεφτά. Δεν μπορεί. Άλλα τα νούμερα τώρα που υπέγραψε τον Παναθηναϊκό, πριν πόσα χρόνια υπέγραψε τον Παναθηναϊκό, έτσι. Λοιπόν, αυτά για τον ΠΑΟΚ. Το ρεπορτάζ από τον Νίκο τον Μοσχοβίτη, έτσι την κουβέντα που είχαμε εδώ πέρα για τις μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός μπήκε στη λογική της προετοιμασίας, εργοματικές εξετάσεις Αθηναίου παρών. Γενικά όλοι αρχίζουν και έρχονται στον ΠΑΟΚ. Που και αυτός ξεκινάει σχετικά νωρίς, ξεκίνησε την προετοιμασία του, έτσι, ο ΠΑΟΚ λοιπόν, όπου και εκεί περιμένουν κάποια πράγματα όσον αφορά την να δούνε κάποια γενικά πράγματα, θα πω εγώ, εξαγωνιστικά, με τη λογική ότι είχε κάνει μια δήλωση ο Μπάνε Πρέλεβης, μια συνέντευξη πριν καιρό, που ουσιαστικά έλεγε ότι πρέπει να βρεθεί επενδυτής, πρέπει να αναρθεί ένας άνθρωπος. Έτσι, εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι το κάλεσμα ουσιαστικά ήταν προς το Σαββίδη, έτσι, την οικογένεια Σαββίδη, που είναι κοντά στον ΠΑΟΚ και βοηθάει και τον μπάσκετ. Το θέμα είναι αν θα μπει σε μια λογική τέτοια να ασχοληθεί ο Σαββίδης με το μπάσκετ, με το τμήμα μπάσκετ. Πολλοί λένε ότι κάποια στιγμή θα ασχοληθεί και με τον μπάσκετ, θα το πάρει και αυτό πάνω του. Τώρα, αυτό που θα γίνει όμως είναι ένα θέμα. Έτσι. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ. Μπάσκετ City, Λίμπερο 107 και 4 μέχρι και τις 10 μαζί. Μόνο μπάσκετ.
ασχοληθήκαμε με Άρη ΠΑΟΚ. Θα πάμε σε ένα break, θα επιστρέψουμε με Ηρακλή, να δούμε τι γίνεται και στον Ηρακλή, που και εκεί υπάρχει μια έντονη κινητικότητα τον τελευταίο καιρό. Και βέβαια τα υπόλοιπα θέματα της μπασκετικής επικαιρότητας. Πάμε break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, Basket City, μέχρι και τις 10. Πάμε να δούμε λίγο και τα θέματα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος έκανε κάποιες κινήσεις, έτσι είχε καιρό ουσιαστικά να έχουμε κάτι για τον Ηρακλή, αλλά υπήρχαν ανακοινώσεις με ανανεώσεις κυρίως. Έτσι ανανεώθηκε η συνεργασία με τον Γιαννακίδη, με τον Κακαρούδη. Σήμερα ανακοινώθηκε η συνεργασία, η ανανέωση συνεργασίας με τον Γιάννη Αθανασούλα για την επόμενη χρονιά. Αποκτήθηκε ο Μπένας. Ανανεώθηκε η συνεργασία με τον Βασίλη τον Αγγελακόπουλο. Γενικά κράτησε κάποιους παίκτες από το περσινό ρόστερ του Ηρακλής. Βέβαια συνεχίζεται η αναζήτηση, δεν έχει τελειώσει κάτι. Έτσι σήμερα λοιπόν είχαμε την ανακοίνωση για τον, για την ανανέωση με τον Γιάννη Αθανασούλα, ο οποίος έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ξεκινήσει και αυτός με την προετοιμασία, στην προετοιμασία της ομάδας να μπει και αυτός. Έτσι η ανακοίνωση Καέρα Κλής ανακοινώνει την ανανέωση εργασίας με τον Γιάννη Αθανασούλα 31 χρόνια 2002. Ο ικανός γκάρ φόρβαρντ θα συνεχίσει και την επερχόμενη χρονιά στην Κανόρευκα, γιατί ευχόμαστε μακροημέρευση, υγεία και μέγιστη επιτυχία σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Έχει μετά ένα βιογραφικό. Ο Αθανασούλας, ο οποίος θα είναι δεύτερη χρονιά στον Ηρακλή, έχει αγωνιστεί, έτσι κατάγεται από την Καρδίτσα και έχει αγωνιστεί στον Άρη Πετρούπολης, ξεκίνησε στην ΑΕΚ, πήγε στον Λυσιακό, πήγε μετά στον Πανιόνιο, Πανελευσυνιακός, Απόλλων Πατρών, Λαύριο και τα τελευταία δύο χρόνια βέβαια είναι στην ομάδα του Ηρακλή. Επίσης ανακοινώθηκε και το και η έλευση τον Σέσκους και Σοκ. Ο Ετβίνας Σέσκους, ο Λιθανός, αναμένεται να έρθει αύριο Παρασκευή στις 2.30 το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, και ενώ την επόμενη μέρα, το Σάββατο, ο Στεν Σοκ, ο γιος του Τίτσοκ, θα έρθει το πρωί νωρίς στις 10 η ώρα από την Αθήνα, μέσω Αθηνών, στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, ο γιος του Τίτσοκ προσαγωνίζεται με ελληνικό διαβατήριο. Λοιπόν, ήταν οι μεταγραφικές κινήσεις του Ηρακλή. Συνεχίζει βέβαια ο Ηρακλής, δεν είναι ότι έχει σταματήσει, δεν έχει κτίσει το ρόστερ. Ο Λευτέρης Κυριακίδης, ο οποίος ψάχνει να βρει στην αγορά και κάποιους άλλους παίκτες, ψάχνει να βρει και ένα ψηλό. Γενικά έχει κάποιους στο μυαλό του. Έτσι ο Παπα-Νικολάου Νίκος, ο οποίος πέρυσι ήταν στο Χολαργό, είναι μια επιλογή. Ο Γιάννης ο Δημακόπουλος απασχόλησε αρκετά τον Ηρακλή. Γενικότερα κοιτάει κάποιες επιλογές ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας στην θέση του σέντερ, προκειμένου να μπορέσει να δημιουργήσει ένα όσο γίνεται καλό ρόστερ για την επόμενη χρονιά. Σίγουρα θα είναι πράγματα δύσκολα για τον Ηρακλή. Έτσι ο Νικός Νικαίας αυτή τη στιγμή, με βάση τις μεταγραφές που γίνανε, δείχνει να είναι το πολύ μεγάλο φαβόρι για την απευθείας άνοδο. Το ξέρουν όλοι αυτό, το γνωρίζουν και νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Δηλαδή αν πεις ότι μια ομάδα είναι αφαβορή για την άνοδο, είναι ο Ιωνικός Νικαίας για την απευθείας άνοδο. Από εκεί πέρα αρκετές ομάδες κάναν κινήσεις. Εγώ θεωρώ ότι ο Ηρακλής, σαν Ηρακλής και μόνο, είναι μέσα στους υποψήφιους για την άνοδο. Από εκεί πέρα, με βάση και το ρόστερ, το οποίο έχει αλλάξει σίγουρα σε βαθμό σε σχέση με πέρσι, θεωρώ ότι ο Ηρακλής μπορεί να διεκδικήσει και πάλι την άνοδο μέσα στο play-off. Έτσι, για την απευθείας θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Έτσι, να μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Ο Ιωνικός έχει ρίξει και πάρα πολλά χρήματα και έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό ρόστερ. Έτσι, ο Ηρακλής ξεκίνησε αργά. Υπήρχαν και τα θέματα με τον κύριο Δρακόπουλο, τα έχουμε ξαναπεί, με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες που τον κράτησαν εκτός για κάποιο χρονικό διάστημα από τον Ηρακλή. Έτσι άργησε ο Ηρακλής να μπει ουσιαστικά στο μεταγραφικό κομμάτι και στη δημιουργία του ρόστερ. Αλλά έχει πάλι παίκτες σε αγορά, καλούς παίκτες που μπορεί να ενισχυθεί η ομάδα και να είναι από τα φαβορί για την άνοδο. Έτσι. Ξαναλέω ότι εγώ θεωρώ ότι ο Ηρακλής, άμα κάνει κάποιες καλές κινήσεις ακόμα, σίγουρα θα κάνει ένα ρόστερ το οποίο θα είναι μέσα στα φαβορί για την άνοδο. Έτσι, ξαναλέω ότι είναι δύσκολο για την
απευθείας. Βέβαια, το είναι γεγονός ότι και τα προηγούμενα χρόνια να κλείσει και το καλύτερο ρόστερ, αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι, γιατί το πρωτάθλημα της Α2 είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, δεν είναι εύκολο. Και με βάση βέβαια και το πρόγραμμα και με το πώς γίνεται η όλη διαδικασία με τα play-off, που μεταφέρουν τα παιχνίδια από το πρωτάθλημα στα play-off. Πέρσι, για παράδειγμα, ο Ηρακλής την πάτησε την Πάτρα με την ήττα που έκανε εδώ. Έτσι, τερμάτισε πιο πάνω την Πάτρα. Γενικά, δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα. Έτσι, πως είναι τα ρόστερ αυτή τη στιγμή, μιλάμε. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι ο Ηρακλής θα είναι πάλι στα φαβορί σίγουρα για την άνοδο. Και ελπίζουμε να τα καταφέρει. Είναι πολλά χρόνια που δεν παίζει ο Ηρακλής στην Α1. Πάρα πολλά. Ναι, υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια ο κ. Ζακόπουλος έβαλε μια τάξη, σε μια τάξη γενικότερα του σωματείου, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο ανδρικό, σε όλα τα επίπεδα. Και άλλαξε λίγο την εικόνα του Ηρακλή, που είχε μια εικόνα διάλυσης παλιότερα. Έχασε την άνοδο 2 χρόνια στα play-off, σε κάποιες λεπτομέρειες, αν θέλετε, όσον αφορά την κανονική περίοδο, το πρωτάθλημα, εκεί κάποιες ήττες που του στέρισαν κάποια πράγματα. Το καλοκαίρι μετά την πρώτη φορά, δηλαδή τότε που ανέβηκε ο Πανιόνιος, θεωρώ ότι εκεί ο Ηρακλής αδικήθηκε με τη λογική ότι ο Πανιόνιος δεν είχε τίποτα για να παίξει την Α1. Έτσι, είχε αργήσει πάρα πολύ, δεν είχε πολλά πράγματα και θα έπρεπε η Λίγκα να τον κόψει από την Α1. Δεν έγινε όμως αυτό. Είχαμε ένα Πανιόνιο όπως τον είχαμε στην Α1 κατηγορία. Και πέρσι έγινε ό,τι έγινε, έτσι, τότε, με την Πάτρα που ο Ηρακλής ουσιαστικά αν και τερμάτισε πάνω την Πάτρα, πήγε με 2-0. Έτσι, και ήταν δύσκολο να μπορέσει να το αλλάξει αυτό. Ξαναλέω ότι άργησε με τον Ηρακλής, αλλά πιστεύω ότι με τις κατάλληλες κινήσεις που θα γίνουν και αυτοί οι δύο παίχτες, και ο Σοπ και ο Σέσκος, είναι καλοί παίχτες. Είναι καλοί παίχτες. Ο Ηρακλής φέτος επιλέγει να αγοράσει, να πάει σε μια άλλη διαφορετική αγορά, αν θέλετε. Όχι την Αμερικάνικη που πάνε όλοι. Και πέρσι για τον Ουάσιγκτον, ο Ηρακλής, που εντάξει, φάνηκε ότι δεν ήταν τελικά η καλύτερη επιλογή, ο Ουάσιγκτον. Έτσι. Αλλάζει λίγο τα δεδομένα ο Ηρακλής όσον αφορά το σχεδιασμό του ρόστερ. Ξαναλέω ότι υπάρχουν παίχτες για να αποκτηθούν. Πολλοί περιμέναν τον Ηρακλή, δεν μπορούσαν να κάνουν πολύ υπομονή. Έτσι. Αλλά ξαναλέω ότι για μένα θεωρώ ότι ο Ηρακλής με 2 κινήσεις ακόμα μπορεί να κάνει ένα ρόστερ για την άνοδο. Έτσι, και ξαναλέω ότι πρέπει να εμπιστεύσει ο Ηρακλής στην Α1. Εντάξει, ναι. Τώρα φέτος έχουμε, ας πούμε, τον Πανιόνιο και τον Χολαργό στην Α1. Ο Πανιόνιος, ο οποίος από τη στιγμή που έφυγε και ο κ. Αλευρογιάννης, έτσι, δεν γνωρίζω καν αν θα κατέβει στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, πολλοί θεωρούν ότι και να κατέβει, ποιος θα πληρώνει? Πέστε, ο κ. Λευρογιάννης πληρώνει. Φέτος, Χολαργός, εντάξει, είναι μια ομάδα καινούργια στην Α1. Θα κάνει και αυτό το περασμά της. Αλλά δεν είναι το ίδιο μέγεθος φυσικά με τον Ηρακλή. Έτσι, να δούμε. Να δούμε. Θα είναι μια περίεργη χρονιά, πιστεύω, του χρόνου για τον Ηρακλή. Μάθανε, πιστεύω, κάποια πράγματα από τα λάθη τα 2 προηγούμενα χρόνια και στο ρόστερ, στο σχεδιασμό του ρόστερ. Έτσι, με κάποιους παίκτες που δεν προσφέραν τα αναμενόμενα, ίσως κάνανε περισσότερο κακό παρά καλό στην ομάδα. Αλλάζει η λογική και ελπίζω ότι θα τα καταφέρει φέτος ο Ηρακλής. Θα δούμε. Ήταν μια μεγάλη χρονιά, την παρακολουθούμε. Να δούμε και πώς θα κλείσει τις μεταγραφές ο Ηρακλής. Έτσι, τι ακριβώς, πώς θα κλείσει το ρόστερ, γιατί υπάρχουν ακόμα κάποιες κινήσεις που θέλει να κάνει ο κ. Χατζηκυρακίδης. Λοιπόν, αυτά για τον Ηρακλή. Πάμε για τον Αθανασούλα που ανανέωσε για τους παίκτες που έρχονται, γενικότερα τις κινήσεις που γίνανε από τον Ηρακλή. Έτσι, και ο Κακαρούδης ανανέωσε πολύ καλή, και ο Γελακόπουλος επίσης πολύ καλή. Και ο Γιαννακίδης, παίκτες έμπειροι, παίκτες που μπορούν να προσφέρουν και στην κατηγορία και να δώσουν το κάτι παραπάνω, έτσι, στη φετινή προσπάθεια. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τον Ηρακλή. Κάπου θα κάνουμε τώρα και ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε λίγο να δούμε γενικά τι κινείται στον χώρο του μπασκετικού και φυσικά θα πάμε NBA να δούμε τι γίνεται εκεί. Γιατί εντάξει, καλή Ευρώπη, αλλά το NBA νομίζω έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον στον κόσμο. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται στο NBA, λοιπόν. Κάποιες μεταγραφές που γίνανε τις τελευταίες μέρες, γενικά τι ακούγεται και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έτσι, το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, Basket City, στο Λίμπερο 104. Να πούμε το κομμάτι που είχε αναπτύξει και ο Νίκος Μοσχοβίτης με τον Williams, ο οποίος έφτασε στα Λονίκια τον ΠΑΟΚ. Έτσι, ο Jordan Williams, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ήρθε πριν από λίγο. Περισσότερα σε λίγο πιστεύω να έχουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής κάτι παραπάνω όσον αφορά τον παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος Αμερικανός, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα μπει κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας, έτσι, του Ηλία Παπαθεοδόρου, κανονικά. Έτσι, το είδαμε περισσότερο γιατί καμιά φορά, ξέρετε, δεν έρχεται κανένας, αργεί κανένας άλλος, αλλά τώρα είναι κανονικά οι παίκτες και ο συγκεκριμένος έφτασε κανονικά, οπότε θα είναι από αύριο στην διάθεση του Ηλία του Παπαθεοδόρου. Πάμε λίγο να δούμε NBA τι γίνεται, όπου εκεί πέρα, εντάξει, πολλοί περιμένουν να δουν τι μελιγενέστε με το πρωτάθλημα. Ήδη έχουν βγει πολλά site δημοσιογραφικά στην Αμερική με προβλέψεις όσον αφορά τους τελικούς. Το 80 με 90% προβλέψεων δίνει Golden State και Βοστόνη να είναι στον τελικό, όχι μόνο τον επόμενο αλλά γενικά τα επόμενα χρόνια να είναι στον τελικό. Και βέβαια διαβάζω εδώ από το ESPN ένα άρθρο. Το ESPN, γενικά οι Αμερικανοί το έχουν αυτό, από τώρα πηγαίνουν την επόμενη χρονιά. Δηλαδή τώρα υπάρχει αυτό ένα άρθρο, το επόμενο καλοκαίρι ποιοι θα είναι free agent και πού μπορεί να πάνε. Έτσι, δηλαδή του χρόνου free agent θα είναι ο Kevin Durant, ο Kyle Irving, ο Clay Thompson, ο Jimmy Butler. Έτσι, μπορεί και ο Leonard, θα δούμε. Αυτή είναι την επόμενη χρονιά η free agent. Και κάνουν κάποια δημοσκοπήματα, δημοσκοπήσεις, πού θα πάει ο καθένας. Για τον Irving, για παράδειγμα, το 46% δηλώνει ότι θα πάει στη Νέα Υόρκη. Το 43% θα μείνει στη Βοστόνη. Έτσι, την επόμενη χρονιά. Για τον Jimmy Butler, και εδώ συντριπτικό το ποσοστό για τη Νέα Υόρκη, 42%. Δεύτερο, 21% οι Lakers. Το να μείνει στη Μινεσότα μόλις 12%. Για τον Leonard, έχει ενδιαφέρον εδώ, γιατί η δημοσκόπηση τον δίνει την μεθεπόμενη χρονιά να πηγαίνει στους Lakers, 57%, και μόλις 27% να παραμείνει στο Toronto. Δηλαδή, ουσιαστικά εδώ ο κόσμος τι λέει? Λέει ότι μπορεί να πήγε ο Λέοναρντ στο Toronto τώρα, να έγινε αυτή η ανταλλαγή, αλλά θα ζητήσει να φύγει. Ότι απλά πήγε εκεί για να μπορέσει να βρει διέξοδο για να πάει στο Los Angeles, γιατί οι Spurs δεν τον δίναν στους Lakers. Αυτό ουσιαστικά λέει η δημοσκόπηση. Και ένα 15% τον στέλνει στους Clippers, πάλι δηλαδή στο Los Angeles. Για τον Durant, εδώ νομίζω πιο ξεκάθαρη η γνώμη του κοινού. 69-70% το να παραμείνει στο Golden State και για την μεθεπόμενη χρονιά. Ένα μόλις 24% στη Νέα Υόρκη και το να πάει ο Oklahoma Lakers μόλις 3%. Ανάλογο ποσοστό και για τον Clay Thompson, 72% να μείνει στο Golden State, 15% να πάει στους Lakers. Έχει ενδιαφέρον αυτή η δημοσκόπηση που γίνεται, γιατί καταρχήν βλέπουμε ότι ο κόσμος στην Αμερική, ο κόσμος που ασχολείται με το NBA, θεωρεί ότι οι Knicks παραμένουν ένα μεγάλο brand name για να πάει κάποιος all-star παίκτης εκεί. Έτσι, οι Knicks που και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν να πάνε στα play-off και είναι γενικά χάλια σαν ομάδα, αλλά παρόλα αυτά είναι αυτό που λέμε brand name. Αυτό είναι το brand name, η έννοια του brand name και της δυναμικής, έτσι, και της αγοράς. Οι Knicks δηλαδή που πάρα πολλά χρόνια έχουν να παίξουν play-off και γενικά δηλαδή είναι το αστείο του NBA σε πολλές χρονιές με αυτά που γινόντουσαν στην ομάδα, παρόλα αυτά όμως παραμένουν ένα μεγάλο brand name, έτσι. Και βλέπουμε ότι είναι σε όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις για όλους τους free agents, είναι μέσα Νέα Υόρκη. Είναι και οι Lakers, έτσι, λόγω της έλευσης LeBron, αλλά κυρίως η Νέα Υόρκη, έτσι. Τώρα εδώ, ας πούμε, για τον Irving που βλέπω, ένα 3% πιστεύει θα πάει στους Lakers. Δηλαδή ότι θα ξαναπαίξει ο Kyrie Irving με τον LeBron James. Εντάξει, εγώ το θεωρώ απίθανο, να πω την αλήθεια. Και θεωρώ ότι θα μείνει στη Βοστόνη και την επόμενη χρονιά, ειδικά άμα πάει τελικούς. Έτσι, ειδικά άμα πάει τελικούς. Πολύ ωραία δημοσκόπηση, κυρίως προς τον κόσμο είναι αυτή όλη η δημοσκόπηση. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό, να παίρνεις δηλαδή και τι λέει ο κόσμος. Μιλώντας για Lakers γενικότερα, αλλά
πηγαίνοντας στον Kobe Bryant, ο Kobe Bryant ο οποίος όπως όλοι οι μεγάλοι stars στο NBA τα τελευταία χρόνια επενδύουν και εκτός μπάσκετ, ο Kobe ο οποίος έκανε μια επένδυση 6 εκατομμυρίων και το έφερε πίσω 200, μια χαρά, έτσι. Είχε κάνει μια επένδυση πριν 4 χρόνια, είχε αγοράσει ένα 10% από μια εταιρεία ενεργειακού ποτού και τώρα βέβαια η αξία της μετοχής με τα 6 εκατομμύρια που έδωσε είναι γύρω στα 200 εκατομμύρια. Είναι πραγματικά τεράστια η διαφορά και τεράστιο το κέρδος για τον Kobe Bryant, που γι' αυτόν ακούστηκε μέσα στο καλοκαίρι, υπήρχε ένα ψήθυρος ότι μπορεί να γυρίσει για να παίξει μια γωνιά με τον LeBron. Ο ίδιος βέβαια το διέψασε κατηγορηματικά ότι θα γυρίσει να παίξει με τον LeBron. Αλλά ήταν πολύ έντονη αυτή η φημολογία ότι λόγω LeBron, λόγω παρουσίας LeBron, το σκέφτεται ο Kobe να γυρίσει πίσω, να παίξει μια χρονιά. Όχι στο βαθμό που θα μπορούσε βέβαια, αλλά να παίξει μια χρονιά για να βοηθήσει να επιστρέψουν οι Lakers στην κορυφή του NBA. Ήταν μια φημολογία που αναπτύχθηκε. Πολύ γρήγορα βέβαια τη διέψευσε ο ίδιος, θεωρώντας ότι από τη στιγμή που πήρε την απόφαση να τελειώσει και να σταματήσει, δεν υπάρχει γυρισμός για τον ίδιο στο NBA και στην λογική του NBA. Μιλώντας και για EA, επειδή εκεί είναι πολύ μπροστά οι άνθρωποι σε πάρα πολλά θέματα, έτσι ως γνωστόν για τους λάτρες γενικότερα και του παιχνιδιού του 2K, υπάρχει μια λίγα στο NBA. Όσοι έχετε δει είτε από Twitch, TV, είτε από κάπου αλλού στιγμιότητα, πραγματικά είναι μια παραγωγή πάρα πολύ καλή, εξαιρετική, με ομάδες που αποτελούν άνθρωποι της καθημερινότητας, αν θέλετε, 5 παιδιά που παίζουν το 2K, το NBA, το 2K το παιχνίδι και εκπροσωπούν ομάδες, έτσι. Κάνουμε δηλαδή μια παρέα εδώ, εκπροσωπούμε μια ομάδα, προκρινόμαστε από μια διαδικασία και παίζουμε στο πρωτάθλημα. Μέχρι τώρα υπήρχαν 17 ομάδες. Τώρα βάζουν άλλες 4, γιατί δεν είχαν όλες ομάδα. Μπαίνουν οι Atlanta Hawks, οι Brooklyn Nets, οι Los Angeles Lakers και οι Minnesota Timberwolves. Σε αυτό που είναι η δεύτερη χρονιά. Πέρσι έγινε η πρώτη χρονιά το NBA, αυτό το πρωτάθλημα, η Λίγκα, με 17 ομάδες. Τώρα πάμε στις 21 ομάδες. Έχει ακόμα κάποιες ομάδες, γιατί πρέπει αυτοί που θα εκπροσωπήσουν την ομάδα να υποστηρίζονται και από τον οργανισμό. Έτσι να γίνει μια διαδικασία. Εδώ ακόμα είναι λίγο ζασπάργανα. Το βραβείο είναι 750.000 για 3 χρόνια συμβόλαιο για τον πρώτο, αυτός που κερδίζει το πρωτάθλημα. Έτσι είναι ένα τεράστιο βραβείο. Και ουσιαστικά είναι πολύ καλό βέβαια. Αυτό εντάξει στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει, να πω την αλήθεια. Δεν υπάρχει αυτή η υποδομή, αν θέλετε, να στηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα, το να κάνεις ομάδες στην Ελλάδα και να υποστηρίξεις κάτι τέτοιο. Στην Αμερική, εντάξει, το υποστηρίζουν διαφορετικά. Είναι και η εταιρεία του, η συγκεκριμένη, και το παιχνίδι του συγκεκριμένου που είναι της Λίγκας. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Όσοι μπορείτε να δείτε κάποια παιχνίδια, κυρίως στο Twitch μεταδίδονται παιχνίδια που γίνονται κυρίως στη Νέα Υόρκη. Είναι το μέρος όπου γίνονται τα παιχνίδια. Βέβαια πάνε και σε άλλες πόλεις, αλλά κυρίως στη Νέα Υόρκη είναι. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πώς λειτουργούν και αυτοί που παίζουν και εκπροσωπούν τις ομάδες, πώς είναι το παιχνίδι με προπονητή, με πάρα πολλά. Έτσι, πάρα πολλά. Είναι πολύ ωραίο. Πραγματικά αξίζει τον κόπο δηλαδή να το δεις και να ζηλέψεις εισαγωγικά. Έτσι, το ότι οι άνθρωποι είναι σε κάποια πράγματα πολύ μπροστά. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια στιγμή στην Ευρώπη με τη λογική της Ευρωλίγκα, γιατί το 2K έχει και ομάδες Ευρωλίγκα σε κάποιες εκδόσεις του. Δεν ξέρω αν θα μπήκε η Ευρωλίγκα. Θα ήταν καλό, πιστεύω, να μπήκε η Ευρωλίγκα σε μια τέτοια λογική και να κάνει μια τέτοια συνεργασία και να έχει ένα τέτοιο παιχνίδι και αυτό. Γιατί γενικά τα e-sports και όλα αυτά έχουν πλέον ένα τεράστιο κοινό παγκοσμίως. Έτσι, δηλαδή, αυτοί που παίζουν e-sports και κερδίζουν τίτλους παίρνουν εκατομμύρια. Δεν είναι απλό πράγμα. Και στην Ελλάδα τελευταία χρόνια βλέπουμε να ξεκινάνε αυτά. Αλλά νομίζω ότι αν η Ευρωλίγκα, παράδειγμα, μπορούσε να κάνει, γιατί σαν οργανισμός μόνο η Ευρωλίγκα μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, θα ήταν νομίζω πολύ καλό και για το μπάσκετ και για τον οργανισμό γενικότερα, για την Ευρωλίγκα δηλαδή, αλλά και για τον μπάσκετ νομίζω είναι καλό. Έτσι. Και είναι εντυπωσιακό ότι το διαβάζω απλά γιατί νομίζω ότι αξίζει να το παρακολουθήσουμε εδώ στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά το παρακολουθώ. Έτσι, το νέο
2K19 έχει και τον Αντετοκούμπο στο εξώφυλλο το καλό, γιατί βγάζουν διάφορα εξώφυλλα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι για τον Αντετοκούμπο. Γενικότερα νομίζω ότι αξίζει λίγο, όποιος κάτι δηλαδή να το δει, εντάξει, είναι καλό, είναι καλό να μπεις να το δεις πώς λειτουργεί όλη η διαδικασία, πώς παίζουν και τα παιδιά, πώς εκπροσωπούν τις ομάδες, είναι πάρα πολύ καλό πραγματικά. Έτσι, λοιπόν, αυτά και για το NBA, δεν βλέπω κάτι άλλο να υπάρχει εδώ γενικότερα. Εντάξει, ο Καρμέλο Άντωνη συμφώνησε με τους Ρόκετς, ευχαρίστησε την Νέα Ορλεάνη για την παρουσία του εκεί. Στους Ρόκετς βέβαια ο Μάικ Ντ'Αντώνιο, προπονητής του Ρόκετς, εντάξει, παλιός αντίπαλος αν θέλετε του Άρη με την Τρέισερ, είπε ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να τον βάλουμε στο παιχνίδι τον Καρμέλο Άντωνη. Ένα στάρ ο οποίος δεν έφτασε στο επίπεδο που περιμέναμε πολύ και σίγουρα δεν οδήγησε ποτέ τη Νέα Υόρκη σε λογική τίτλου. Και απλά τώρα βολοδένει δεξιά και αριστερά ψάχνοντας να βρει ομάδα γενικότερα. Και ομολογουμένως είναι ένα θέμα ο Καρμέλο πώς θα δέσει στους Ρόκετς με Πολ και Χάρντεν. Έτσι. Οι Ρόκετς οι οποίοι πήραν τον Καρμέλο γιατί θέλαν να βρουν ακόμα έναν στάρ για την ομάδα. Θα φανεί το πώς θα δέσει ο Καρμέλο με όλη αυτή τη διαδικασία. Έτσι, είναι ένα μεγάλο εγχείρημα γιατί συνήθως, δηλαδή το είδαμε πέρσι στην Οκλαχώμα, που ο Καρμέλο δεν τους βγήκε σε καλό. Δηλαδή ήταν εκτός τελείως και με τον Westbrook και με τον George, ήταν τελείως εκτός λογικής ομάδας ο Καρμέλο Άντωνη. Έτσι, πάντως έχει, η ιστορία του Καρμέλο έχει και ένα χιουμοριστικό αυτή το καλοκαίρι, καθώς πήγε στην Ατλάντα και ουσιαστικά ήταν παίκτης της Ατλάντας για μία μέρα και έφυγε. Και μάλιστα πολλοί γράψαν, και νομίζω και ένας ήταν ο Λεμπρόν και όλος, έγραψε «Μπράβο Καρμέλο», χιουμοριστικά πάντα, για την αίτητη χρονιά σου στην παρουσία σου στους Ατλάντα Hawks. Έτσι, το βλέπουν και εκεί χιουμοριστικά. Δεν ήταν βέβαια, ο Καρμέλο πήγε για μία-δύο μέρες στους Ατλάντα, γιατί θα φεύγει, το ξέραν όλοι, απλά σαν ανταλλαγή. Αλλά ακόμα και στην Αμερική το βλέπουν χιουμοριστικά. Έτσι, κάποια πράγματα, τουλάχιστον οι στάρ μεταξύ τους. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Με ολοκληρώσαμε κάτι. Να δω λίγο αν έχουμε κάποια ενημέρωση για τον Williams του ΠΑΟΚ. Κάτι νεότερο. Πέρα του ότι απλά ήρθε, αν είχε κάποια δήλωσή του. Λοιπόν, έχει κάποιες δηλώσεις λοιπόν του Jordan Williams που ήρθε για τον ΠΑΟΚ πριν από λίγο. Τονίζει στις πρώτες δηλώσεις ότι είναι όμορφη πολύ Θεσσαλονίκη. Η παράδοση της ομάδας είναι μεγάλη και ανυπομονώ να αρχίσω να δουλεύω μπάσκετ. Παίζω μπάσκετ όλη μου τη ζωή. Οπότε και έχω την ευκαιρία να παίξω σε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν δύσκολη απόφαση. Δουλεύω κάθε μέρα, κάνω τη μουσική προπονητή και θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. Το να έχω συμπαίκτες από την Αμερική θα με βοηθήσει να γνωρίσω και νέους παίκτες, να βελτιωθώ. Είμαι χαρούμενος που είμαι μέλος του ΠΑΟΚ. Ρώτησε για να μάθω την πλούσια ιστορία της ομάδας και πραγματικά ανυπομονώ, είπε ο Jordan Williams, που έφτασε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, έτσι για λογισμό του ΠΑΟΚ, και από αύριο θα περάσει εξετάσεις σε εργομετρικές ιατρικές και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Ηλία Παπαδόρου. Λοιπόν, κάπου εδώ αποχαιρετώ. Ήταν μια εκπομπή Basket City κοντά σας και σήμερα, μετά από αρκετό καιρό που είχαμε να τα πούμε. Λοιπόν, Δημήτρη Ανακτής ακολουθεί. Δημήτρη Ανακτής λοιπόν θα είναι εδώ στο στούντιο. Ραπτόπουλος, τι άδεια? Τίποτα. Περίμενα Ραπτόπουλο Παύλο να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, κολυμπάει, κάνει μπανάκια. Λοιπόν, Δημήτρη Ανακτής λοιπόν εδώ μετά στο στούντιο με πολύ ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι είδα έχει κάτι παιχνίδια προκριματικά της Champions League, Europa League, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει. Οπότε μείνετε συνοησμένοι στο Λίμπερο εδώ μέχρι τις 12 με πολύ ποδόσφαιρο, στοίχημα, έτσι όλα από τον Δημήτρη στη συνέχεια του προγράμματος. Εγώ σας ευχαριστώ για την ακρόαση, εύχομαι ένα καλό βράδυ. Εμείς τα λέμε και πάλι από την επόμενη εβδομάδα με την εκπομπή Basket City.